Για έλεγχο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται η απόφαση για την ελεγχόμενη στάθμευση στην Χερσόνησο της Παναγίας. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Κύριε Ξανθόπουλε, για την Παναγία δεν υπήρξε ποτέ απορριπτική. Δεν ξέρω πώς το βγάλατε. Το βγάλατε εσείς, προφανώς επειδή είστε επιμελείς και εμείς είμαστε μπαχαλάκηδες, δεν διαβάζουμε καλά. Επειδή όμως ξέρουμε να διαβάζουμε, δεν απορρίπτει, κύριε. Απλώς τι λέει, ζητάει κάποια στοιχεία επιπρόσθετα. Αυτά λοιπόν έχουν σταλεί στις 1/11 και περιμένουμε να βγει η απόφαση. Συνεπώς δεν απορρίφθηκε καμία πρόταση. Παρακαλώ. Εγώ διαβάζοντας την απόφαση από την αποκεντρωμένη, βλέπω ότι γίνεται μια αναφορά στα θέματα 10 και 14, όχι στο 12. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει μελέτη στάθμευσης, δεν έχει εγκρίνει κυκλοφοριακή μελέτη και η αποκεντρωμένη λέει ότι η προϋπόθεση είναι να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη. Το να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη, αν κάνω λάθος, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, σημαίνει ότι πρέπει να δεθεί, φαντάζομαι, σε μελετητή ο οποίος έχει το ανάλογο πτυχίο, να ετοιμαστεί η μελέτη, να αρτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκριθεί και μετά να πάει στην αποκεντρωμένη. Μέχρι να γίνει αυτό, προφανώς και δεν ισχύει αυτό το οποίο ξέρουμε σαν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι άλλο να ζητάνε επιπρόσθετα στοιχεία και αυτό που έχουμε απαντήσει είναι ότι ο Δήμος έχει κάνει το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, όπου εκεί πλέον επέχει θέση κυκλοφοριακών μελετών. Λοιπόν, έχει εκεί προβλέπονται τα πάντα, ότι τα έχουμε στείλει αυτά τα στοιχεία και μάλιστα θα σας απαντήσει και ο κύριος Μουμτζάκης. Μόνο το 12 είναι αυτό που αφορά τη μελέτη στάθμευσης της Χερσόνησος της Παναγίας. Το 14 αναφέρεται στο παλιό Τσιφλίκι. Ζητήθηκαν τα επιπρόσθετα, στάθηκαν τα επιπρόσθετα και περιμένουμε την απάντηση. Θα το δούμε όμως, κύριε. Απλώς θέλω να σας πω όμως ότι δεν απορρίφθηκε, δεν είπε ότι απορρίπτεται. Είπαν ότι θέλουν αυτά τα στοιχεία. Τη διαβάσαμε πολλές φορές την απόφαση της αποκεντρωμένης. Παράλληλα, αναφορικά με την διαχείριση των στάσεων των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης ανακοίνωσε ότι η διαχείριση των στάσεων περνά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και η λειτουργία της εταιρείας. Οι στάσεις του αστικού κτέλ με πρόσφατη, με πρόσφατη διάταξη περνάνε πλέον στις περιφέρειες του αστικού και του υπεραστικού. Λοιπόν, του αστικού, ναι. Περνάνε στην περιφέρεια, όπου οι αστικές γραμμές περνάνε είναι πολύ πρόσφατο. Και μάλιστα σήμερα είχαμε επικοινωνία, θα πάμε από εβδομάδα στην περιφέρεια για να δούμε, γιατί έχουν ζητήσει κάποια στοιχεία, δηλαδή το ΣΒΑΚ, από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χρήσης γης, ποιες χρησιμοποιούνται, λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία θα τα δώσουμε πλέον στην περιφέρεια για να καθοριστούν, για να οριστικοποιηθούν ή να καταργηθούν στάσεις. Λοιπόν, και τα δρομολόγια επίσης πλέον του αστικού είναι θέμα της περιφέρειας. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι στάσεις οι οποίες είναι προβληματικές, ότι λέμε τώρα δεν είμαστε εμείς, είμαστε η περιφέρεια. Ακόμη και στην περιφέρεια που θα πάνε, οφείλουμε να τις δώσουμε τακτοποιημένες. Δηλαδή, εννοώ τις ιδίως στάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, τα plexiglass τα οποία υπάρχουν. Διότι οι άλλες στάσεις είναι παλιές. Όποιος θέλει, εμείς ετοιμάζαμε να αλλάξουμε στάσεις. Τώρα από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε το δικαίωμα, θα το κάνει